Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Ωραία, κουκλίτσες λέει, τέλεια. Κουκλίτσες δεν είμαστε ακόμα, κουκλίτσες θα γίνουμε σε λίγο, γιατί όπως βλέπεις είναι άβαυτη και εγώ άβαυτη και λέω να την βάψω λίγο. Θες να σε βάψω, να σε βάψω εγώ. Ρησίδα, με ποια παίκτρια θα έκανες παρέα από την αντίπαλη ομάδα? Με την αντίπαλη ομάδα θα έκανα παρέα σίγουρα με Αφροδίτη, με Ασημίνα. Βασικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τσά. Με Αφροδίτη, Ασημίνα, μπορεί και Δαλάκα, δεν ξέρω. Είσαι έγκυος, δεν είναι παιδιά. Όχι, έγκυος δεν είμαι. Βγήκα από το παιχνίδι. Δεν είναι σίγουρο, δεν είμαι έγκυος. Βγήκα από το παιχνίδι γιατί είχα πολλά θέματα με σώμα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έξιμα ή σταλρόξ. Για το μαρτίκα σου λένε. Πώς είναι ο Σπύρος. Πώς είναι, ναι. Καλά είναι ο Σπύρος μέσα, δεν ξέρω. Ό,τι ξέρετε, ξέρω κι εγώ. Μας λείψει είδε το παιχνίδι τη Ήρα σου. Την έχω εγώ τώρα, Τσίρα. Εδώ και δεν μου λείπει καθόλου. Λαλαλαλαλα. Λέει τώρα που έφυγε ο Σπύρος είναι στο νησί με άλλες τόσες κοπέλες. Όχι καλέ, γιατί μπορείτε εκεί πέρα να είναι 7-8. Εδώ πέρα δεν ήταν ο Σπύρος, δεν έχει άλλες κοπέλες. Όχι, δεν χώρισε με Σπύρο. Να σπάσε. Θύμησε, δεν είναι ευρυδικά. Θα μην πάρει το παιχνίδι. Ισχύει η ευρυδική. Δεν ξέρω. Πάντως αν ισχύει να σε χορτάσω όσο μπορώ, να παίξουμε τις κουμπάρες, να βαφτούμε, να ντυθούμε. Διάφορα αυτά. Λοιπόν. Άμα πάω θα μου λείπεις, με ποιον θα κάνω παρέα? Να κάνεις παρέα με τη Στέλλα, είναι καλό παιδί. Καλό, αυτό δεν είναι λίγο κουλό, δηλαδή φεύγει τώρα μία Ευρυδίκη και θα μπει άλλη, δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω, φεύγει η Ευρυδίκη, έμαθες κάτι? Ναι, έλα, δεν έχεις πει τίποτα. Ειχάζω, γιατί διάβασα μία σελίδα. Είμαι spoiler η Ευρυδίκη τώρα. Spoiler, παιδιά, και εσείς θα το διαβάσετε. Χώρισες. Μας λείπει η τρίδα σου. Χώρισες. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε πει. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Θες να μας πεις τώρα που είπαμε θα τα πούμε. Εντάξει, ναι, χώρισα, παιδιά, χώρισα μετά από 8 χρόνια σχέσεις. Γιατί συνέχισε εσύ τώρα να μιλάμε και άστα. Μόνες μας είμαστε. Διάβαζε και καμιά ερώτηση. Σου λείπει ο Σπύρος. Μου λείπει ο Σπύρος, ναι. Πάρα πολύ. Πώς ήταν χωρισμένες ομάδες του Σπύρου και γενικά τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια ήταν πολύ στεναχωρημένα που χωρίσαμε. Σίγουρα η Μαργελένα και εγώ. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Βασικά θα έχει περισσότερο απήχηση αν το reality ήταν το ζευγάρι είναι μαζί, να βλέπεις το ζευγάρι μαζί. Πόρια δεν έχει πάρα πολύ, πολύ τηλεθέαση. Όπως βλέπετε, ο ένας δεν θέλει να μείνει, ο άλλος δεν θέλει να μείνει, θέλει να φύγουνε. Βρισίδα μας λείπει η τσιρίδα σου. Τέλεια. Φυσικά. Θα τσιρίξω εδώ όσο θέλει. Θα τσιρίξω εδώ. Η σκλαβίσα τα φιλιά μου από την Κύπρο. Φιλιά στην Κύπρο. Ευρυδίκη χώρισε με βασάλο. Δεν ξέρω αν χώρισε με βασάλο. Δεν είμαι 100% σίγουρη. Του είδα πολύ οικείου. Σε πόσε πόλει μα βλέπουν. Γνώμη για Καρολίνα Μαργελένα. Λοιπόν, Καρολίνα Μαργελένα ήταν πολύ καλή αγωνιστικά κάποτε. Τώρα καλέ τι βλέπω. Αλλά δεν ήμουν και πάρα πολύ κοντά. Την Καρολίνα την βλέπω απ' έξω. Αλλά δεν μπορώ να πω γνώμη-γνώμη γιατί δεν έκατσα πάρα πολύ. Μια εβδομάδα δεν βόλεψε και πολύ να καταλάβω του χαρακτήρε. Μέσα σε ένα παιχνίδι. Τι σκορδά θα έμπαινε, λέει. Τέλεια, ναι, σήμερα με ρωτήσει η σκορδά θα έμπαινα, αν θα έμπαινα πιο μετά. Τι έχουν πάθει όλοι και με ρωτάνε. Δεν θα ξέρουν κάτι και δεν το ξέρουν. Λες. Δεν νομίζω. Γνώμη για Μελίνα. Η Μελίνα είναι πάρα πολύ καλό παιδί και η Εύη επίση. Με την Εύη να κάνει παρέα, θα σε ταιριάξει. Είναι πολύ. Και είναι πολύ τσάκι και Μαργαρίνα αγαπώ. Ναι, τι και... σχεδίζει σήμερα, τι κάνει εδώ, η κόκκινη. Καλησπέρα, Ρίκαλα. Τελικά, όπως άρεσε, άντε πάρουμε το βερβάνι και το σέλο. Δεν ξέρω τελικά αν χώρισε. Εσύ δεν θα σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσω τι θες. Πιστεύεις ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει? Ναι. Γιατί ναι. Το έχω ζήσει. Το ξέρω. Μπήκα πέρσι για να ξεράσω τον έρωτα και βρήκα τον άλλο έρωτα τη ζωή μου. Ναι, γιατί ποιο σου είπε να τον βρει αυτόν τον έρωτα? Εσύ δεν θα με ζήσει πίσω από τον έρωτα. Και πρώτη φορά τον προξενιό και πετυχαίνει. Δεν πιστεύω ότι θα πιάσει. Μου το έχει μαμάσει, μαμάσει μου το έχει. Θέλετε παιδάκια? Με ποιον? Α, εγώ με το Σπυρό. Γιατί συγχώρησε να πα και παιδάκια. Εγώ θα ήθελα παιδάκια, ναι. Όχι ακόμα νομίζω, σε κανένα χρόνο. Σε ρωτάνε αν προτιμάς Survivor ή Mystery Rocks. Άμα το προτιμώ. Τι προτιμάς, Mystery Rocks. Το Survivor. Στο χέρι πρώτα Πανδώρα, ναι. Στο χέρι πρώτα Πανδώρα. Δηλαδή και μπαίνει σε ένα Survivor. Παιδιά, έχουν φαγωθεί τώρα, την μπαίνει σε Survivor. Κανένα άνθρωπο δεν αντικαθιστάται. Διάβασα αντικαθέσει σα, λέει την Τούνη, λέει με την Ευρυδίκη. Κανένα άνθρωπο δεν αντικαθιστάται. Άλλο άνθρωπο είναι η Τούνη, άλλο άνθρωπο είμαι εγώ. Αλλά στην πορεία της ζωής μας γνωρίζουμε ανθρώπους και με άλλους δένουμε και με άλλους όχι. Μόλις δεν το κατάλαβα αυτό. Εσύ έκανες το προξενιό, ρωτάει. Ναι, εγώ το έκανα. Σε ποια ομάδα θα μπω, πού ρε παιδιά, τι λέτε, δεν ξέρω. Είχατε πώς νιώθεις άμα φύγω? Χάλια. Μόλις γύρισα και εσύ θα σου πω να φύγεις. Ναι, χάλια, όντως, χθες το βράδυ ήταν πάρα πολύ χάλια που βλέπαμε το παιχνίδι. Δεν ξέρω εγώ που θα πάω, εσύ ξέρεις. Γιατί εγώ έφυγα από εκεί. Τόσο χάλια είναι. Εντάξει, τόσο χάλια είναι η πρώτη εβδομάδα που μας κάνει τη ζωή κόλαση. Μετά θα κάνει διακοπές. Ρωτήσει και να μάθει. Θέλω να είστε λίγο υπομονετικοί με τους άλλους. Η μαμά σου πώς είναι? Καλά είναι η μαμά μου.
Επειδή και πότε θα γίνει ο γάμος. Χωρίσαμε. Πες είναι κλειδιά, θα έρθω να σε κλέψω. Χωρίσαμε, παιδιά. Την έκλεψα εγώ, πάει. Δεν έχει. Σου λείπει ο Σπύρος, πάρα πολύ μου λείπει ο Σπύρος. Αγάπη μου, επειδή έχετε πάει survival, τι έγινε με σημεία, δεν έγινε τίποτα, δεν έχω τσακωθεί με σημεία. Κάτσε να, να ορίστε. Σωστό είναι να ψηφίζετε πάντα αγωνιστικά γιατί αυτοί που παίρνουν νίκη θα σας ταΐσουνε. Ναι, αλλά σε ένα ρουστά που είναι και οι 10 παίκτες της ομάδας μου καλά αγωνιστικά, θα ψηφίσω αυτόν που δεν συμπαθώ. Αφού σας λέει σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να φέρει τα πόδια. Γιατί το λέω αυτό. Θα το στηρίξω σε μήνα μέσα στο παιχνίδι. Θα το σκεφτώ. Η καλύτερη παίκτη Βρυσίδα για σένα το έλεπα και τον πόδον. Αγάπη μου γλυκιά. Βρυσίδα θέλει να φύγει. Όχι, δεν θέλω να φύγει ο Σπύρος ακόμα. Θέλω να κάτσει να παίξει το παιχνίδι. Ποιο θα πει μετά όταν γυρίσει. Άσχημα. Γιατί μετά θα πει: Φταίει εσύ που έφυγα και ήρθα να σε βρω. Κολλήσει το κουκίτσι. Ευχαριστώ. Έφυγε η Βαλαβάνη. Δεν ξέρω αν. Που έφυγε η Βαλαβάνη. Κοίτα, αγωνιστικά η Βαλαβάνη. Δεν ξέρουμε αν έφυγε. Λέει. Είναι, δεν ξέρω. Α, βασικά εγώ διαβάζω. Σχόλιο ότι έφυγε. Δεν ξέρουμε όμω αν είναι αλήθεια. Διάβασα. Ναι. Στο έστειλα κιόλα. Ναι, ναι. Μάλλον φεύγει η Καρολίνα. Ναι, αλλά εγώ σου είπα ότι διάβασα σχόλιο που φεύγει η Βαλαβάνη. Αλλά αν φεύγει η Βαλαβάνη. Θεωρώ ότι λόγω του ότι δεν ήταν η καλύτερη παίκτρια της ομάδας αγωνιστικά, θεωρώ ότι ήταν το πιο δίκαιο να φύγει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Ρε, δηλαδή, παιδιά, τη συμπαθώ πάρα πολύ. Με θέλετε μέσα. Και άμα δεν είμαι καλή. Άντε, για να δούμε, για απαντήστε. Θα δούμε να μην ξαναπαντήσω. Αν τη θέλετε μέσα. Αν δεν είναι καλή, τι θα κάνει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ψυχάρα και το Βασάλο δεν είναι καλό. Βρυσίδα, δεν έχω κάνει καθόλου προπόνηση. Ναι, και ο Βασάλο δεν έχει κάνει καθόλου προπόνηση και είναι παλτό, αλλά δεν το ψηφίζουν γιατί το συμπαθούν και είναι ψυχάρα και κάνει κόσμο να γελάει. Και σε χιούμορ. Και σε χιούμορ. Παίκτρια. Και εγώ άμα πάω φέτος. Εσύ ήταν που έφυγες, κοίτα, υπάρχει αυτή τη στιγμή που μετάδωσα που έφυγα και άλλες φορές όχι, ευτυχώς που έφυγα γιατί δεν τα άντεξα. Παρολίς να μπει μόνο να το σηκώσει. Ο Φιλίδης μακάρι να μπει, το εύχομαι και θα το στήριξω πάρα πολύ, γιατί και πέρσι το στήριζα. Καλή συνέχεια.